Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μπροστά μας αυτή την εβδομάδα και μια φιλανθρωπική συναυλία για την ολοκλήρωση και λειτουργία της δομής Σπίτι των Αγγέλων, που απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής προς κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη. Θα καλημερίσω την πρόεδρο του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, Νομού Ηρακλείου, την κυρία Μέρη Παχιαδάκη, ας μας δώσει δύο παραπάνω πληροφορίες για αυτή την φιλανθρωπική εκδήλωση αυτής της εβδομάδας για το Σπίτι των Αγγέλων. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Για να σας ακούσουμε. Είναι μια πρόταση η οποία έχει, όπως είπατε, φιλανθρωπικό χαρακτήρα, όπου δύο άνθρωποι είχαν αυτή την ιδέα να βοηθήσουν ώστε να γίνει πράξη αυτό που πάντα τόσα χρόνια έχουμε βάλει στο μυαλό μας, έχουμε προχωρήσει και χρειαζόμαστε να φτάσουμε ως τη τελική μέρα που θα κόψουμε την κορδέλα, όπως λέμε. Το Σπίτι των Αγγέλων και αυτή η δομή πώς θα λειτουργεί, για να ξέρει ο κόσμος ποιο είναι το Σπίτι των Αγγέλων, τι θα είναι το Σπίτι των Αγγέλων? Το Σπίτι των Αγγέλων θα είναι ένας χώρος όπου θα φιλοξενούνται για βραχυπρόθεσμη φιλοξενία παιδιά τα οποία έχουν πάει μετά, που θα μπουν μετά από εισαγγελική εντολή, γιατί αυτά τα παιδιά συνήθως δεν έχουν σπίτι ή δεν έχουν οι γονείς αυτό το γονεϊκό χαρακτήρα που έχει η κάθε οικογένεια, ο κάθε γονέας. Παιδιά τα οποία έχουν παραμείνει μόνα τους, τα οποία είναι κακοποιημένα και για πολλούς, πάρα πολλούς λόγους έχουν μείνει εκτός της οικογενειακής ταλπορής. Αυτά τα παιδιά θα μπορούν να μένουν σε ένα διάστημα μεταξύ αυτής της αγγελικής πρότασης μέχρι να μπουν σε μια οικογένεια με αναδοχή. Αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι από μικρό ελάχιστο έως ημερών ή κάτι παραπάνω μηνών κλπ. Αυτό το χρονικό διάστημα εμείς θα παίρνουμε αυτά τα μικρά παιδιά, αντί να μένουν στα νοσοκομεία, αντί να μένουν σε ακατάλληλους χώρους όπου μπορεί να μείνει ένα παιδί που δεν είναι άρρωστο, γιατί δεν υπάρχουν δομές που μπορούν να πάρουν αυτά τα παιδιά. Αυτό το χρόνο λοιπόν εμείς θα τον καλύψουμε μέχρι να πάνε τα παιδιά αυτά να βρουν, να εξασφαλιστεί για αυτά μια οικογένεια, μια θαλπορή, μια σιγουριά, ένα περιβάλλον με ασφάλεια, ώστε να πάρουν αυτά τα παιδιά, να απολαμβάνουν πλέον αυτό που κάθε παιδί που έρχεται στον κόσμο έχει ανάγκη. Μάλιστα. Δώστε μας τα στοιχεία αυτής της φιλανθρωπικής βραδιάς, γιατί το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι, κυρία Παχιαδάκη, αυτό το οποίο καταγράφεται στην καθημερινότητά μας. Αυξάνονται και πληθύνονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Δώστε μας τα στοιχεία για το Σπίτι των Αγγέλων με τη συναυλία και αμέσως μετά πάτε στο άλλο θέμα. Την Τετάρτη στις 10 του Απρίλη, 8.30 ώρα το βράδυ, στις αναδρομές, στις Αρχάνες, όπου όλοι οι οποίοι εμπλέκονται έρχονται με εθελοντικά, έρχονται φιλοκερδώς, και αυτό θέλω να πούμε στον κόσμο, ότι επειδή μας υπολείπονται λίγα ακόμα χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε τα τελευταία αυτά που χρειαζόμαστε για να πούμε ότι έχουμε το κλειδί στο χέρι για το Σπίτι των Αγγέλων, αυτό προτείνουμε, παρακαλούμε, προσκαλούμε όσοι μπορούν να έρθουν. Είναι μόνο 20 ευρώ η είσοδος, ώστε πρώτον να απολαύσουν μια μουσική φαντασία όπως εκείνοι το προτείνουν, τα στρατάκια όπως λέμε, και όλη η διάθεση που μπορεί να έχει κανείς, ας την επικεντρώσει αυτή την ημέρα σε ένα σημείο όπου θα έχει ένα χαρακτήρα που θα τον ικανοποιήσει και τον ίδιο και θα ικανοποιήσει τα αισθήματα για ένα παιδί το οποίο θα βρίσκεται αύριο στην Ελλάδα. Κύριε Παχιαδάκη, πρόεδρος των σωματείων, του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Νομού Ηρακλείου, γυναίκα, μητέρα, σύζυγος, γιαγιά,
Αλήθεια, όλο αυτό που καταγράφετε και έτσι όπως εξελίσσεται σήμερα, τι σας προκαλεί και ποιο είναι εκείνο που μπαίνει μέσα στο μυαλό σας για το πώς πρέπει από εδώ και κάτω να κινηθούν τα πράγματα? Το να κινηθούν τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, κυρία Γουργεράκη. Οι προϋποθέσεις είναι, εγώ δεν χρησιμοποιώ πλέον τη λέξη παιδεία. Δεν τη χρησιμοποιώ γιατί θα πρέπει να βάλω ένα άλλο όρο πιο μπροστά. Μία ανθρωπιά. Αν θα γίνουμε όλοι άνθρωποι με την έννοια του ανθρώπου, αυτό θα πρέπει να είναι μία αρχική μας προοπτική για να μπορέσουμε να έχουμε κινήσεις ανθρώπινες μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια, γιατί αυτά ίσως τα χαρακτηριστικά τα έχουμε ξεχάσει. Δεν μπορούμε, κυρία Γουργεράκη, συνεχώς να μιλούμε και να, στην καθημερινότητά μας να κινούμαστε μόνο με το θυμό, μόνο με τον εγωισμό, μόνο με το δικό μου και όχι τον άλλον, και να κοιτάμε μόνο από μια, να έχουμε μια άλλη θωριά της ζωής. Δεν γίνεται πλέον. Ως ό,τι και αν κάνουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει από τόσα χρόνια. Εγώ τουλάχιστον ασχολούμαι και υπηρετώ τον εθελοντή. Τον εθελοντή με μια έννοια την οποία τη βλέπει ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Εγώ τη βλέπω με τη δική μου, με τη δική μου την προοπτική. Όμως να προσπαθήσεις να φτιάξεις τον άνθρωπο, θα πρέπει να ξεκινήσεις από τη ρίζα του. Θα πρέπει να φτιάξεις την οικογένεια. Εξακολουθώ να το λέω και θα το λέω μέχρι να έχω ρανίδα αίματος. Δεν μπορεί να αφήνουμε τον άνθρωπο έτσι στο ξέμπαρκο, όπως λέμε, και να πιστέψουμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ένας ενήλικας πολίτης, ο οποίος θα έχει τα χαρακτηριστικά αυτού που μπορεί να έχει μια κοινωνία, μια σωστή κοινωνία. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, αυτό που το ζω αυτές τις μέρες. Στο Ξενώνα έχουμε μία μαμά με δύο παιδάκια, τα οποία παιδιά έζησαν την κακοποίηση από τότε που γεννήθηκαν. Σας λέω ειλικρινά, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούμε, γιατί χαλάρωσαν, γιατί έζησαν από τότε που γεννήθηκαν μέχρι τώρα, το ένα είναι 4 χρονών και το άλλο 6 χρονών. Σας λέω ειλικρινά, δεν μπορούμε να έχουμε με τόσους ψυχολόγους κάθε μέρα. Γιατί είχαν έχουν μια μάνα και ένα πατέρα, ο οποίος, τέλος πάντων, όπου είναι, αυτοί δεν έβαλαν ποτέ όρια στη ζωή αυτών των παιδιών. Και όχι μόνο όρια στα παιδιά, αλλά δεν έβαλα ποτέ όρια στη δική του ζωή. Αυτό θα πρέπει να το βάλουμε. Ας το επεξεργαστεί. Ξέρετε, πολλές φορές, μισό λεπτό, κύριε Παχεδάκη, έτσι όπως το λέτε, γιατί τις περισσότερες φορές ο καθένας το μεταφράζει κατά το δοκούν. Δεν βάζουμε όρια στη ζωή των παιδιών. Θα το πάρετε αλλιώς, από εκεί που το είπατε. Δεν έβαζαν όρια στη δική τους τη ζωή. Η δική τους η κακή σχέση ήταν το αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρονταν στα παιδιά, με τα παιδιά να νομίζουν ότι είναι η δική τους η πραγματικότητα, η κανονικότητα, η συμπεριφορά, η βίαιη μέσα σε ένα σπίτι με οποιαδήποτε τρόπο, για να μην μπερδεύουμε τα όρια, γιατί ο καθένας το μεταφράζει όπως του αρέσει. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα και τα δύο πράγματα. Δεν έβαλαν όρια στον εαυτό τους και δεν έβαλαν όρια στα παιδιά τους. Μα πώς θα βάλουν όρια στα παιδιά αν οι ίδιοι δεν ξέρουν ότι η ζωή την οποία ζουν, την οποία που γίνεται ο καθρέφτης της δικής του ζωής, ο ζωής γίνονται τα παιδιά τους. Εάν αυτό το σκεφτούν, θα πρέπει τουλάχιστον μπροστά σε αυτά τα παιδιά να μην συμπεριφέρονται μεταξύ τους και να τους δίνουν το παράδειγμα ότι αυτή είναι η ζωή. Μα η ζωή δεν μπορεί να είναι συνέχεια αν δέρνονται μεταξύ τους ή αν μιλούν τόσο χυδαία. Το παιδί είναι, το ξέρουμε όλοι μας, ότι μόνο προσλαμβάνει. Όταν λοιπόν προσλαμβάνει, δεν θα ξέρει πώς να φερθεί ούτε σε μένα που πάω να του μιλήσω, γιατί θεωρεί ότι εγώ είμαι ο άνθρωπος στον οποίο εκείνος συναλλάσσεται συνεχώς. Πάει στο σχολείο, δέρνει τα υπόλοιπα παιδιά. Πάει στη γιαγιά του, τη μαυρίζει στο ξύλο. Γιατί ο μπαμπάς μαυρίζει στο ξύλο τη μαμά. Σας είπα ότι είναι ένα πολύ πολύ μικρό παράδειγμα και είναι σημερινό. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν 25 χρόνια. Είναι, σας λέω, σήμερα.
αυτή τη στιγμή που σας μιλώ είναι αυτά τα παιδιά. Δεν είναι κάτι που, ξέρετε, τα αφήσαμε στο παρελθόν και από τότε γίναμε Άγιοι. Ούτε Άγιοι, δεν πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Δεν χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε χαρακτηριστικά, που σας είπα προηγουμένως, ανθρώπων, του ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να έχει μια ωφέλιμη ζωή σε μια κοινωνία την οποία ζει. Κυρία Παγιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ.